Εξελίσσεται πολύ ομαλά, θετικά. Ήμουνα εχθές, επέστρεψα από τη Ζάκυνθο. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Έχουμε καλό στελεχειακό δυναμικό, επιστήμονες, επαγγελματίες, άνθρωποι της εργασίας, εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση. Διότι δυστυχώς τα πάντα λιμνάζουν. Και κυρίως αυτά, βέβαια, δεν τα λέω εγώ επειδή είμαι υποψήφιος και το λέω από θέμα αντιπαλότητος, αλλά είναι καταγεγραμμένα σε όλα τα γκάλουπ, σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη διάθεση όλων μας. Το πρώτο πρόβλημα του νησιού, των νησιών, γιατί δυστυχώς υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, είναι οι υποδομές. Οδικό δίκτυο, γνωρίζετε ότι η πόλη μας ακυρώνεται. Παράκαμψη μπεντζών, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα νησιά που και εκεί υπάρχει ένας προγραμματισμός εδώ και χρόνια για να γίνει παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία. Τα χρήματα για τις υποδομές μειώνονται από τη μία χρηματοδοτική περίοδο στην επόμενη και έτσι λιμνάζουν τα ίδια προβλήματα δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια. Παράλληλα είναι το θέμα της σύνδρευσης, όπως ξέρετε, που τους απασχολεί σε όλα τα νησιά, υπάρχει πρόβλημα. Η Κεφαλονιά εν μέρη έχει λύσει διότι έκανε την μονάδα αποσκλήνησης, αλλά και τα δίκτυα αποχέτευσης, τα απορρίμματα που σε εμάς στοιχίζουν πάρα πολλά. Ένα μεγάλο κοστολόγιο τα πληρώνει η Δήμη, 12,5 εκατομμύρια. Στην ουσία τα πετάμε όλη αυτή τη μεγάλη δαπάνη πάει στο σκουπίδι των ΕΚΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν άλλες παρεμβάσεις. Μπορεί να φανταστεί κανείς με 12,5 εκατομμύρια στα χρόνια, σε μια τετραετία έχει ανακατασκευάσει όλο το δικό δίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα, τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν στην Κέρκυρα με τα απορρίμματα που μας στοιχίζουν ακριβώς, τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στα υπόλοιπα νησιά και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Είμαστε εδώ με τεχνοκρατική προσέγγιση, με το βλέμμα μας στην κοινωνία, στον συνάνθρωπό μας, στον συμπολίτη. Η περιφέρεια είναι αιρετή και πρέπει να το καταλάβουμε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αιρετό και δεν πρέπει να λειτουργούμε σαν διορισμένοι περιφερειάρχες, αλλά ως πολίτες αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι εκφράζουν τις ανάγκες των πολιτών.